Συνεχίζει λοιπόν να υπάρχει αυτό το ένα γενετικό προφίλ ενός άνδρα το οποίο αναζητά ταυτότητα, αλλά και το 23χρονο κορίτσι που το αναζητά η οικογένειά της χωρίς να έχει καταφέρει να βρεθεί κάποιο ίχνος μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τώρα τον άνδρα, φαίνεται ότι έχει εμφανιστεί εδώ και κάποια 24 ώρα ένας συγγενής δεύτερου βαθμού, ένας ξάδερφος από την Συρία. Φαίνεται να επιβεβαιώνει σε αρχές ότι γνώριζε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε μπει στο τρένο. Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα μέχρι στιγμής με γενετικό υλικό να γίνει μια ταυτοποίηση. Έχουν κινηθεί διαδικασίες με τις Ολλανδικές αρχές, όπου φαίνεται ότι ζει αδερφός του συγκεκριμένου άνδρα, για να σταλεί DNA, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μια προσπάθεια να ταυτοποιήσει. Να διαπιστωθεί αν λοιπόν αυτό το άγνωστο πρόσωπο εν τέλει είναι ένας άνδρας από τη Συρία. Όσον αφορά τώρα την 23χρονη, υπάρχει μια έρευνα που γίνεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως μέσα στην τρίμια θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο, μέσω γενετικού υλικού, να φτάσουν στην ταυτοποίηση, να δοθεί και εκείνα τέλος, γιατί η οικογένειά της, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες όλα αυτά τα 24 ώρα. Και όσο προσπαθούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, είναι ενδεικτικό του πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό ότι υπήρχε ένας άνδρας πακιστανικής καταγωγής που ουσιαστικά ταυτοποιήθηκε μέσα από μια οδοντόβουρτσα, γιατί δεν μπορούσαν να υπάρχουν εδώ πέρα συγγενείς του να δώσουν DNA. Αντίστοιχα, με έναν τέτοιο τρόπο έγινε και για ένα 55χρονο άνδρα από την Ελλάδα. Με την ίδια διαδικασία μπόρεσαν οι αρχές να βρουν την ταυτότητά του. 51 οικογένειες έχουν πάρει τις ορούς των δικών τους ανθρώπων. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για άλλα τέσσερα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ελπίζουν οι αρχές ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα μπει και εκεί μια τελεία. Δύσκολο έργο. Για να μπορέσουν και κάπως οι οικογένειες, κάπως με κάποιον.